Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το ζήτημα με τα πυρόπληκτα δάνεια, για το οποίο είναι ενήμερος ο Πρωθυπουργός, έχει ενισκύψει η κυβέρνηση. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει δώσει εντολή να εξεταστούν όλα τα περιθώρια στο πλαίσιο της νομιμότητας και των συμφωνιών, αναφορικά με την διαφοροποίηση των όρων ως προς το θέμα των εγγυήσεων. Σε όλα τα επίπεδα έχει αρχίσει να δίνει το στίγμα του ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σύμφωνα με πληροφορίες της τηλεόρασης Best, η κυβέρνηση μελετάει επισταμμένως το θέμα των πυρόπληκτων δανείων, ώστε να δοθεί παράταση και να αλλάξουν οι όροι ως προς το ζήτημα των εγγυήσεων, με τη συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου, που μερικά είναι και άλλα χωρίς την εγγύηση. Ο μεσήνιος Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες μας, έχει δώσει εντολή να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια στα πλαίσια της νομιμότητας και των συμφωνιών με την Ευρώπη στο θέμα αυτό που καίει τους πυρόπληκτους νομούς, ανάμεσα στους οποίους και η Μεσσηνία. Θα επιστρέψουμε σε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα. Μείζον είναι το ζήτημα που ανακύπτει και τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο όσον αφορά τη λειτουργία των χωματερών. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητά να κλείσουν στο τέλος του μήνα. Ακόμη όμως δεν έχουν τρέξει όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τους Δήμους, με τα πρόστιμα και μάλιστα αρκετά βαριά να ελοχεύουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν σαφής ως προς τις οδηγίες της. Μέχρι τις 36 θα πρέπει να έχουν κλείσει οι χωματερές στη χώρα μας. Αλλιώς 3.000 ευρώ πρόστιμο για κάθε χωματερή που θα παραμένει ανοιχτή. Μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο, Περιφέρεια και Δήμαρχοι Πελοποννήσου, της περιοχής δηλαδή που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα απορριμμάτων σε ολόκληρη την χώρα, ψήφισαν στον περιφερειακό σχεδιασμό την προμήθεια δεματοποιητών προκειμένου να αρχίσουν σιγά σιγά να κλείνουν οι χαδά. Και αυτό ώσπου να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός που θα λύσει οριστικά το πρόβλημα και που προωθείται από τον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Τα γεννά όμως μέχρι σήμερα είναι αρκετά. Και έτσι από τους 12 δεματοποιητές λειτουργούν μόνο οι 4. Επειδή οι ημερομηνίες είναι ασφικτικές και τα πράγματα δεν έχουν πάει έτσι όπως σχεδιάστηκαν και αποφασίστηκαν, οι δήμαρχοι της Πελοποννήσου με επιστολή τους, με ημερομηνία 7 Ιουνίου, ζητούν παράταση πέραν της 30ης Ιουνίου, διότι δεν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες διαχείρισης των απορριμμάτων, δεδοματοποίηση, κομποστοποίηση κλπ. Όλα αυτά αναφέρονται σε αναλυτικό ρεπορτάζ του διαδικτυακού τόπου αυτοδιοίκηση.gr, με τους Δήμους, την ΠΕΒ δηλαδή, να ζητά την παράταση λειτουργίας και των 82 χαδά της περιφέρειας, αν και λόγω των 4 δεματοποιητών έχουν πάψει να λειτουργούν οι 25 χωματερές. Ο λόγος είναι απλός, το κόστος που επιβαρύνει το Δήμο. Για κάθε παραγόμενο τόνο, το λειτουργικό κόστος για δηματοποιητή ανέρχεται σε 35 ευρώ. Με το δεδομένο πως στην περιφέρεια Πελοποννήσου παράγονται 250.000 τόνοι σκουπίδια το χρόνο, τότε αμέσως το κόστος για τους Δήμους φτάνει στα 8,75 εκατομμύρια ευρώ, όταν στην χωματερή είναι σχεδόν τσάμπα. Το ζήτημα λοιπόν θα αρχίσει ξανά να μας απασχολεί την καλοκαιρινή περίοδο, με την περιφέρεια Πελοποννήσου να υπογραμμίζει πως υπάρχει ένα deadline από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε καμία περίπτωση τα πρόστιμα που θα επιβληθούν δεν θα επιτρέψει να μετακυλιστούν στις πλάτες των πολιτών. Ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων για το ζήτημα αυτό τόνισε πως θα επιληθεί με βάση την συνεργασία. Οι Δήμοι ζητούν από την περιφέρεια παράταση για την λειτουργία των ΧΑΔΑ, ενώ μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει και η λειτουργία του φορέα διαχείρισης. Στην ερωτική προσέγγιση όσον αφορά την επίλυση του προβλήματος των απορριμμάτων, στάθηκε για μία ακόμη φορά ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, Παναγιώτης Νίκας. Αξίζει να σημειωθεί πως οι όλες διαδικασίες για την ανάδειξη του Προεδρείου του ΦΟΣΔΑ μετατίθενται για την επόμενη εβδομάδα. Δώσαμε μία αναβολή με τον Δήμαρχο Τρίπολης όσον αφορά την πρώτη συνεδρίαση του Φορέα Διαχείρισης των Απορριμμάτων. Δεν θα γίνει την Παρασκευή, γιατί πολλοί Δήμοι δεν είχαν εκλέξει εκπροσώπους. Το είδατε και στο site του Δήμου. Θα γίνει την επόμενη Τετάρτη στις 8 η ώρα το βράδυ στην Τρίπολη, στο Αποστολοπούλιο, όπου θα συγκροτηθεί το ΔΣ σε σώμα, θα εκλέξουμε τον πρόεδρο και την εξαμελή εκτελεστική επιτροπή, που σημαίνει από την Τετάρτη ο ΦΟΣΔΑ αναλαμβάνει το σύνολο της διαχείρισης των απορριμμάτων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει αρμονική συνεργασία με την περιφέρεια, δεν σημαίνει ότι ό,τι είναι σε εξέλιξη από πλευράς περιφέρειας δεν θα τα στηρίξουμε, γιατί το ράβι ξύλων είναι ό,τι χειρότερο σε αυτό τον ευαίσθητο τομέα. Θα φροντίσουμε να πάμε όλοι μαζί ως αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού και να ξυπνήσουμε και το κράτος, γιατί τόσα χρόνια ταλαιπωρούμαστε, αλλάζουν οι πολιτικές. Νομίζω ήρθε ο καιρός και ο Υπουργός των Εσωτερικών και ο Υπουργός Περιβάλλοντος να καθίσουν μαζί μας γύρω από ένα τραπέζι, να δούμε και το μακροπρόθεσμο που έχει μπει σε μια πορεία από την περιφέρεια, να δούμε και το μεσοπρόθεσμο, τι γίνεται για τα 2-3 χρόνια μέχρι να έχουμε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Σταματούν οι κινητοποιήσεις των φαρμακοποιών της Μεσσηνίας, όπως κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε στη Γενική του Συνέλευση. Τα προβλήματα όμως, κυρίως οικονομικά, όσον αφορά την στήριξη από την πολιτεία του ΕΟΠΗ, παραμένουν. Και αισιοδοξία υπάρχει πως μπορεί να ξεπεραστούν με βάση το διάλογο. Η χρηματοδότηση του ΕΟΠΗ είναι το κυρίαρχο ζήτημα όσον αφορά τις κινητοποιήσεις των φαρμακοποιών, με τα προβλήματά τους να μην έχουν ακόμα λυθεί.
Ωστόσο, κατά πλειοψηφία στην χθεσινή τους Γενική Συνέλευση, τα μέλη της Μεσσηνίας αποφάσισαν την επανάληψη της διάθεσης των φαρμάκων επιπιστώς στους ασφαλισμένους του οργανισμού. Τιμήσαμε χθες τη Γενική Συνέλευση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μεσσηνίας στην πορεία της κινητοποίησης μέχρι τώρα. Αποφασίστηκε, εάν όντως πληρωθούμε μέχρι τη Δευτέρα το υπόλοιπο του Απριλίου, να εκτελούν τα φαρμακεία συνταγές από τη Δευτέρα. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι τα προβλήματα τα οποία μας οδήγησαν και στις κινητοποιήσεις στην ουσία δεν έχουν λυθεί. Το βασικό πρόβλημα είναι η χρηματοδότηση του ΕΟΠΗ, πλέον το γνωρίζουν όλοι αυτό. Τα χρήματα που μας οφείλονται από το 2011 αλλά και από χρόνια πριν το 2011, θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να δώσουμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα στην καινούργια κυβέρνηση, ούτως ώστε όταν αναλάβουν πλέον κανονικά να δουν αυτά τα θέματα. Θεωρούσαμε βέβαια προαπαιτούμενα να πληρωθεί ο Απρίλης για να μπορέσουν οι φαρμακοποιοί να ανταποκριθούν στις τρέχουσες υποχρεώσεις. Τώρα υπάρχει ένα βασικό ζήτημα. Εν κάθε τρεις και λίγο παρουσιάζεται η ίδια κατάσταση ταλαιπωρίας και αγανάκτησης. Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μεσσηνίας υπογράμμισε πως όλοι θα πρέπει να κάτσουν σε ένα τραπέζι για να βρεθεί επιτέλους μια οριστική λύση. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχίζεται επαόριστον. Δηλαδή να χορηγούμε 10 μέρες φάρμακα, να σταματάμε, να ξαναξεκινάμε κτλ. Πρέπει μια και καλή η πολιτεία να αντιμετωπίσει σοβαρά το θέμα, να καθίσουμε όλοι σε ένα τραπέζι και να δοθεί μια οριστική λύση, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι εμπλεκόμενοι στο θέμα του φαρμάκου, είτε αυτοί είναι ασφαλισμένοι, φαρμακοποιοί, γιατροί κλπ. Αυτό θα λυθεί εφόσον βρεθούν πραγματικά κάποιοι πόροι για τον ΕΟΠΗ, ο ΕΟΠΗ να χρηματοδοτείται κανονικά, να έχουμε σταθερές ημερομηνίες όσον αφορά τις πληρωμές, να μπορούμε και εμείς να ρυθμίσουμε τις υποχρεώσεις, τις πληρωμές στους προμηθευτές, και να κυλάει το θέμα κανονικά. Δεν μπορεί δηλαδή συνέχεια να μπαίνουμε σε κινητοποίηση, να πάρουμε τα χρήματά μας, να ξαναβγαίνουμε, ξαναμπαίνουμε κλπ. Ως αναγκαίες χαρακτηρίζει τις τροποποιήσεις του μνημονίου ο Πρωθυπουργός. Ο Αντώνης Σαμαράς στην επιστολή του προς τους Ευρωπαίους ηγέτες δεσμεύεται να επιταχύνει και τις ιδιωτικοποιήσεις. Τροποποιήσεων στο πρόγραμμα που εφαρμόζει η Ελλάδα προκειμένου να ελεγχθεί η άνευ προηγουμένων ανεργία και να ανασχεθεί η καταστρεπτική ύφεση, επισημαίνει στην επιστολή του προς τους 26 ομολόγους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, εκφράζοντας παράλληλα την αποφασιστικότητα της χώρας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της και τους στόχους που έχουν τεθεί, καθώς και να επιταχύνει την εφαρμογή του προγράμματος με έμφαση στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων. Ο Πρωθυπουργός, που είχε συνεχείς τηλεφωνικές επικοινωνίες με τα κεντρικά πρόσωπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ζωσέ Μανουέλ Μπαρόσο και Χέρμαν Βαν Ρομπάι, αλλά και ηγέτες κρατών, όπως η Γερμανίδα Καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ και το Γάλλο Πρόεδρο Φρανσουάν Ολάντ και τον Ιταλό ομόλογό του Μαριάνο Μόντι, ανέφερε ότι προσβλέπει σε συναντήσεις μαζί τους ευθύς ως γιατροί που επιτρέπουν να ταξιδέψω. Την επιστολή παρέδωσε στους εταίρους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Καρολός Παπούλιας, ο οποίος ήδη από το απόγευμα είχε επαφές στις Βρυξέλλες. Αναλυτικά το στην επιστολή του Αντώνη Σαμαράς υπογραμμίζει. Όπως σας έχω πληροφορήσει, δυστυχώς δεν θα μπορέσω να παραστώ στο σημερινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λόγω μιας οφθαλμολογικής επέμβασης που έπρεπε να γίνει. Η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριο Κάρολο Παπούλια. Με την παρούσα επιστολή, θα ήθελα να σας επαναδιαβεβαιώσω ότι η Ελλάδα είναι απόλυτα αποφασισμένη να πληρώσει τις υποσχέσεις που προκύπτουν από την πρόσφατη συμφωνία διάσωσης. Η νέα κυβέρνηση Ελλάδας αποδέχεται την ιδιοκτησία του προγράμματος σταθεροποίησης και είναι πλήρως δεσμευμένη στους στόχους, στους αντικειμενικούς σκοπούς και σε όλες τις βασικές πολιτικές του προγράμματος. Θα επιταχύνω την εφαρμογή του προγράμματος με έμφαση στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων. Βεβαίως υπάρχει το ζήτημα ορισμένων αναγκαίων τροποποιήσεων του προγράμματος, ώστε να ελεγχθεί η άνευ προηγουμένων ανεργία και να ανασχεθεί η καταστρεπτική ύφεση, στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα για 5ο συνεχές έτος. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί επίσης η επίτευξη των στόχων. Προσβλέπω στη συνάντησή μας ευθύς ως γιατροί μου επιτρέψουν να ταξιδέψω. Μένουμε εμείς στο ζήτημα αυτό και γενικά στην πολιτική επικαιρότητα και καλησπέριζουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μεσσηνίας, τον κύριο Δημήτρη Τσαβαζιώτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανελόπη, σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και υγεία πάνω απ' όλα. Έχετε δύσκολο έργο και πολύ μεγάλο αγώνα και σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο που φαντάζομαι δεν μοιάζει με τις προηγούμενες κοινοβουλευτικές σας συμμετοχές, έτσι δεν είναι? Καθόλου κύριε Κανελόπη, πραγματικά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το ζήτημα των τροποποιήσεων στο μνημόνιο που ζητά ο Πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς και φαίνεται ότι το ζήτημα της ανεργίας και το ζήτημα της ύφεσης είναι κυρίαρχα για να έρθουν αυτές τις τροποποιήσεις. Κύριε Κανελόπη, βρισκόμαστε στην επόμενη μέρα. Έχει χαθεί όντως πολύτιμος χρόνος
με τις αλλεπάλληλες εκλογικές διαδικασίες, αλλά και ο χρόνος που μεσολάβησε με τη διαχειριστική κυβέρνηση Παπαδήμου που ήταν ειδικού σκοπού. Η κρίση η οποία μαστίζει την ελληνική κοινωνία έχει οδηγήσει τα νοικοκυριά στην απόγνωση και τους πολίτες στην εξαθλίωση. Δεν υπάρχει περιθώριο για χάσιμο άλλου χρόνου. Είμαστε σε οριακή κατάσταση και ως κοινωνία και ως οικονομία. Έχουμε πολύ δύσκολο και ανηφορικό έργο. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την παραμονή μας στο ευρώ. Πρέπει να αποδείξουμε το σεβασμό μας στις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης. Και αυτές δεν είναι άλλες παρά η βαθιά οικονομική ύφεση που βαθαίνει για πέμπτη συνεχή χρονιά. Τα επίπεδα δε αυτής της βαθιάς κρίσης, κύριε Κανελόπλε, είναι σημαντικά να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι πολύ πιο κάτω και πολύ μεγαλύτερα από ό,τι τα μετακατοχικά χρόνια. Και ταυτόχρονα η ανεργία η οποία φτάνει στο 23% και αντιλαμβάνεστε ότι είναι ο βασικός ο κίνδυνος να διαραγεί η κοινωνική μας συνοχή. Mm-hmm. Και την κοινωνική μας συνοχή θα πρέπει να τη διασφαλίσουμε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε ως κοινωνία και ως πολιτεία. Άρα υπάρχει ανάγκη επικαιροποίηση του μνημονίου, ώστε αυτό να καταστεί δικαιότερο και λειτουργικότερο. Σε αυτή μας την προσπάθεια, κύριε Κανελόπλε, έχουμε συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν τρία μεγάλα εμπόδια. Το ένα είναι η έλλειψη πραγματικά της εμπιστοσύνης της χώρας. Το δεύτερο είναι το επιχειρηματικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από γραφειοκρατία, από διαφθορά και φοροδιαφυγή. Και τρίτον είναι το πρόβλημα της ρευστότητας. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη να διοχετευτούν στη χώρα κεφάλαια είτε μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, είτε μέσω ομολόγου έργου πέρα από τους πόρους των διαφορετικών ταμείων, οι οποίοι θα εισρέψουν και θα πρέπει να αξιοποιηθούν καλύτερα. Πιστεύετε ότι όλα αυτά θα κινηθούν γρήγορα, γιατί αυτό είναι η απέτηση της κοινωνίας, φαντάζομαι, και η αλλαγή και η αίσθηση αισιοδοξίας από την αλλαγή και, και το νέο εκλογικό αποτέλεσμα? Κοιτάξτε, χρόνος δεν υπάρχει. Η κοινωνία το απαιτεί, η οικονομία το έχει ανάγκη, η χώρα το έχει ανάγκη και εμείς θα πρέπει να κάνουμε τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια. Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδό μας, κύριε Κανελόπλε. Η εξέλιξη των διαπραγματεύσεων θα εξαρτηθούν από τη στάση της ίδιας μας της χώρας. Θα πρέπει να κερδίσουμε καταρχήν την εμπιστοσύνη των ξένων, των συνεταίρων μας, των Ευρωπαίων και των δανειστών μας. Γι' αυτό είδατε και ότι ο κύριος Σαμαράς τους διαβεβαιώνει ότι θα τηρήσουμε τις δεσμεύσεις της χώρας. Θα πρέπει και αυτοί να κάνουν ένα βήμα πίσω και να συνειδητοποιήσουν ότι για λόγους δικαιοσύνης και για λόγους λειτουργικότητας θα πρέπει να φροντίσουν ώστε και η ανεργία και η ύφεση θα ανασταλούν. Δεν μπορεί να μειωθεί η ανεργία αν δεν ανασταλεί η ύφεση. Έτσι, με τέτοια ύφεση η ανεργία θα συνεχίζει να καλπάζει. Αν συνεχίζει να καλπάζει η ανεργία, είναι βέβαιο ότι θα πάμε γρήγορα σε κοινωνικές εκρήξεις που έχουν σαν αποτέλεσμα την διαραγή του κοινωνικού μας ιστού. Πράγμα το οποίο θα εμποδίσει τη χώρα να προχωρήσει σε οτιδήποτε. Να ρωτήσω τώρα κάτι και για εσάς, έτσι προσωπικό, κλείνοντας αυτήν τη σύντομη επικοινωνία, γιατί θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε και στη συνέχεια. Πώς σας αντίκατε σήμερα με την επιστροφή σας στα έδρανα της Βουλής και τι υπόσχε το Δημήτρη Σαμπαζιώτη για τους Μεσσήνιους και για τα όσα θα έρθουν και για τη Μεσσηνία? Κύριε Κανελόπλε, είμαι πολιτικών, ζω, αναπνέω και κινούμε πολιτικά τα τελευταία 30 χρόνια. Πραγματικά τα τρία τελευταία χρόνια που έμεινα εκτός Βουλής έκανα μια τεράστια προσπάθεια μέσα σε πολύ αντίξωες συνθήκες και ειλικρινά σήμερα που ξαναβρέθηκα στο χώρο της Ολομέλειας κατά τη διάρκεια της ορκομοσίας, εκεί δηλαδή στο χώρο που μπορώ πραγματικά και ουσιαστικά να υπηρετήσω την επίλυση των μεγάλων ζητημάτων του νομού μας αλλά και της χώρας μας, ήταν ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή για μένα. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τους πολίτες της Μεσσηνίας που εμπιστεύτηκαν όλη μου αυτή την πορεία, που επένδυσαν σε αυτή μου την προσπάθεια και θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι θα αφιερώσω τον καλύτερο εαυτό μου, όλες μου τις δυνάμεις, ό,τι γνώση και εμπειρία έχω αποκτήσει μέχρι σήμερα και όλο το πάθος που με διακατέχει για να υπηρετήσω τα συμφέροντα της Μεσσηνίας και της πατρίδας μας, στεκόμενος πάντα δίπλα στον κάθε πολίτη με ιδιαίτερο σεβασμό, εκτίμηση και αγάπη. Ειλικρινά τους εκπέμπω το σεβασμό μου, την αγάπη μου και αν θέλετε την ευγνωμοσύνη μου για αυτή τη μεγάλη τιμή που μου έκανα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν την εμπειρία. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κανελόπλε. Καλό βράδυ. Περνάμε εμείς τώρα στα αγροτικά θέματα. Εξαιρετικά θετική είναι η εξέλιξη με την επέκταση της ζώνης του ΠΟΠ, αλλά απαιτείται να και χρειάζεται να γίνουν πολλά ακόμη. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων. Σάρκα και οστά αρχίζει να παίρνει το όραμα της επέκτασης της ζώνης του ΠΟΠ Καλαμάτα σε ολόκληρη τη Μεσσηνία. Σίγουρα πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική κίνηση, η οποία για να αποδώσει χρειάζεται να γίνουν πολλά ακόμη. Επιτέλους θέμη αυτό το διαχρονικό αίτημα των Μεσσηνίων παραγωγών αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα.
ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες της περιφέρειας Πελοποννήσου και λιγότερο του Υπουργείου Γεωργίας, καταφέραμε να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Από μόνο το όμως αυτό δεν φτάνει. Δεν φτάνει για να βγάλει από τον αδιέξοδο, το οικονομικό αδιέξοδο, το μεσήνιολο παραγωγό. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά. Ένα δεύτερο που πρέπει να γίνει είναι να προσπαθήσουμε πάνω στο ΠΟΠ Καλαμάτας να αλλάξουμε μια κατηγορία ελαιολάδου. Από έξτρα προϊόν να πάει σε έξτρα. Το οποίο να αρχίσουμε να το προωθούμε με διαφορετικό τρόπο αυτό το προϊόν, ώστε να δημιουργήσουμε και υπεραξίες. Το τρίτο και σημαντικότερο είναι η προστασία του ονόματος και του προϊόντος. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε, στην Αμερική κυκλοφορεί ελαιόλαδο που φέρνει την ονομασία Καλαμάτα, το οποίο συσκευάζεται στην Ισπανία και η εταιρεία που το διακινεί είναι κινέζικων συμφερόντων, σε εξευτελιστικές τιμές. Πρόσφατα ήμουν στην Αμερική και γύρισα τώρα πριν 4 μέρες, γνωρίζεις, δεν είχαμε μιλήσει νομίζω για από εκεί. Ναι, ναι. Το συναντήσαμε μπροστά μας αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Υπάρχει μια εταιρεία που φτιάχνει φέτα. Φέτα cheese το λέει. Made in Wisconsin, USA. Και η φέτα είναι pop. Το οποίο είναι μεγάλη εταιρεία αυτή. Και δεν έχει μάλιστα το λέει, τη λέει και ο The Chefs. Η εταιρεία και είναι αμερικάνικη. Και η φέτα είναι pop. Η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πιστοποιημένα προϊόντα που έχει pop δεν μπορεί να τα προφυλάξει. Ένα άλλο πάλι μεγάλο θέμα που δημιουργούνται από εδώ και πέρα είναι η μέθοδος παραγωγής με το pop. Οι παραγωγοί πρέπει να καταλάβουν πλέον ότι δεν μπορούν να σπάνε τις ελιές, δεν μπορούν να μπαίνουν τα φύλλα και τα κλαδιά μέσα στο τσουβάλι με τις ελιές και να μείνουν τρεις μέρες. Πρέπει να αλλάξει η όλη ιστορία για να βγάλουμε καλύτερο και πιο ποιοτικό προϊόν. Σε μια καταγγελία σημαντική για εισφοροδιαφυγή προχώρησε ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας. Ο Παναγιώτης Αλευράς ανέφερε πως χάνονται χρήματα από τις εισφορές των παραγωγών για την καταπολέμηση του δάκου. Πάντως για τη δακοκτονία υπάρχει σοβαρό ζήτημα με τη νέα κατά 50% μείωση του προσωπικού. Μια ιδιαίτερα σημαντική εισφοροδιαφυγή κατήγγειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Παναγιώτης Αλευράς όσον αφορά το πρόγραμμα της δακοκτονίας. Το κόστος της δακοκτονίας κάθε χρόνο κυμαίνεται από 28 μέχρι 30 εκατομμύρια. Άρα είναι πολύ μικρό σε συνάντηση με το θετικό όφελος που έχουμε αποτέλεσμα. Από αυτό το ποσό, περίπου το 1 τρίτο, γύρω στα 7 με 8 εκατομμύρια, είναι εισφορά των αγροτών. 0,030 λεπτά το κιλό εισπράττει ολοτριβέας από τον παραγωγό για να το μεταδώσει, για να το δώσει μετά, να το αποδώσει στο Υπουργείο Αγροτικής Τροφίμων. Στην πράξη, σε όλη την Ελλάδα, εισπράττουμε γύρω στα 3,5 με 4 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει μια εισφοροδιαφυγή, η οποία πρέπει να ελεγχθεί. Και να ήταν μόνο αυτό, τα προβλήματα είναι εξαιρετικά σημαντικά και εντοπίζονται και στην περαιτέρω κατά 50% μείωση του εργατεχνικού και επιστημονικού προσωπικού. Και ενώ υπάρχει μεγάλη εισφοροδιαφυγή και το κόστος δακτονίας γενικά κάθε χρόνο δεν έχει μειωθεί αισθητά, υπάρχει μια μεσαιτή μείωση του προσωπικού. Ξέρετε όλοι ότι φέτος έχουμε μείωση του προσωπικού και επιστημονικού και εργατοτεχνικού κατά 50% σε ένα ήδη συγκρίνοντας πέρσι, όταν ήδη πέρσι είχε μειωθεί άλλο 50%. Καταλαβαίνετε ότι η δακτοκτονία με τέτοιες συνθήκες είναι πολύ δύσκολη να γίνει. Όλα αυτά τα θέματα εξετάστηκαν στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας παρουσία αυτοδιοικητικών αλλά και άλλων φορέων. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στις προσλήψεις των συναδέλφων γεωπόνων αλλά και του προσωπικού των παγκεταθετών και των υπολείπων εργατών της δακτοκτονίας. Θέλω να πω ότι και εμείς σαν Δήμος θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αυξήσουμε το εισόδημα των αγροτών μας. Έχουμε καταλάβει πλέον πάρα πολύ καλά όλοι ότι η περιοχή μας πρέπει να είναι μια γεωργική περιοχή, πρέπει να τη βοηθήσουμε πάρα πολύ σε αυτό το τομέα. Για να μπορέσουμε με συντονισμένες προσπάθειες και με συνεργασία να διασφαλίσουμε την ποιότητα και την ποσότητα του παραγωγμένου ελαιολάδου. Ότι ο ελαιόνας αυτός έχει ανάγκη της δακτοκτονίας για να είναι περισσότερο αποδοτικά τα δέντρα μας σε ελαιόκαρπο. Διότι, όπως ξέρετε, διαφορετικά θα τα χάσουμε. Και σήμερα, σε αυτή την οικονομική κρίση που ζούμε, πρέπει να προστατεύσουμε τον αγρότη μας. Μένουμε σε αυτά τα δύο θέματα που είδαμε και να καλησπέρισουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Έχουμε τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελαιοτριβέων, τον κύριο Αντώνη Κοραγάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Καναλόπουλε.
Να ξεκινήσουμε με την επέκταση του ΠΟΠ, που είναι σίγουρα μια θετική εξέλιξη, όμως που δεν φτάνει για να πάρει τιμή το ελαιόλαδο, που δεν φτάνει για να δώσει από μόνη της την αίσθηση της εξαιρετικής αλλαγής που μπορεί να τροποποιείται τουλάχιστον στη θεωρία. Κοιτάξτε, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα θετικό βήμα. Mm-hmm. Χρόνια ήταν ένα αίτημα να επεκταθεί το ΠΟΠ από την πρώην επαρχία Καλαμάτας σε όλο τον νομό. Αυτή τη στιγμή και από τον ορισμό όμως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης σημαίνει ότι προστατεύουμε το προϊόν μας. Από μόνο του, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν λέει τίποτα. Θα πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε αυτό το προϊόν να μπορέσει να βγει προς τα έξω και να αποκτήσει ένα brand name σε όλο τον κόσμο, ώστε να δώσει μια περαιτέρω αξία και στον παραγωγό και στον αλετριβέα. Εάν λοιπόν μείνουμε μόνο στην επέκταση του ΠΟΠ, δεν κάνουμε τίποτα. Τι πρέπει να γίνει. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ, διαβάζοντας την εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είδα ότι πολύ σωστά ο παραγωγός θα πρέπει να πάει στο ελαιοτριβείο της περιοχής, δηλαδή εντός του νομού Μεσσηνίας, για να γίνει η έκπληψη του ελαιοκάρπου. Από εκεί και πέρα είναι ελεύθερο να γίνει τυποποίηση και εκτός νομού. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό θα πρέπει να το αλλάξουμε, διότι δεν μπορεί να γίνει έλεγχος όταν γίνεται τυποποίηση στην Αμερική, όταν γίνεται τυποποίηση στην Κίνα, όταν γίνεται τυποποίηση σε όλο τον κόσμο. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν θα πρέπει μεσοπρόθεσμα, από τώρα δηλαδή και στο μέλλον, να το αλλάξουμε, να γίνεται και η τυποποίηση εντός νομού. Διότι μπορείς να ελέγξεις πια όλη τη διαδικασία. Όταν μιλάμε για έλεγχο, μιλάμε ουσιαστικά για την όλη διαδικασία που ξεκινά και που διασφαλίζει στο επίπεδο της ποιότητας και όχι των προσμίξεων ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβαίνει, διασφαλίζει την αγορά και την ποιότητα του ελαιολάδου. Ακούστε να δείτε, εξετάζοντας πολύ επιτυχημένα ΠΟΠ στην Ιταλία, βλέπουμε ότι σε όλες τις περιοχές που υπάρχει ΠΟΠ υπάρχει ένας τρομερός έλεγχος. Μιλάμε για έλεγχο από τον παραγωγό, το ελαιοτριβείο, την τυποποίηση μέχρι τον καταναλωτή. Αν θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα προϊόν που θα βγει προς τα έξω, ένα θαυμάσιο προϊόν όπως λένε οι προδιαγραφές του ΠΟΠ, μετά την επέκταση, θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει σε όλα αυτά τα στάδια ένας πολύ σοβαρός έλεγχος. Φανταστείτε ότι αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να έχει ελαττώματα στα οργανωληπτικά του χαρακτηριστικά. Φανταστείτε ότι τα φυσιοχημικά του χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι άριστα. Πράγμα που σημαίνει ότι από τους 50.000 τόνους της παραγωγής Μεσσηνίας, εκ των πραγμάτων κάποιοι θα αποκλειστούν από την ποιότητα. Θα πρέπει να ανέβουμε σκαλοπάτι ποιότητας. Δηλαδή θα μπορούσαμε να βρούμε μια άλλη κατηγορία ελαιολάδου για τη Μεσσηνία. Ναι, θα μπορούσαμε σίγουρα να βρούμε μια άλλη κατηγορία ελαιολάδου. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλά τα θέματα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό το, αν θέλουμε το ΠΟΠ να επιτύχει, θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ, να καθίσουμε κάτω σε ένα τραπέζι, να μελετήσουμε τα επιτυχημένα μοντέλα ΠΟΠ που υπάρχουν στο εξωτερικό. Δεν μπορεί, ας πούμε, σε ένα δελτίο ειδήσεων σε 2 λεπτά να τα αναλύσουμε όλα. Εγώ αυτό που θέλω να βάλω, ότι αυτή η όλη προσπάθεια θα πρέπει να αγκαλιαστεί από τους πάντες εντός του νομού, θα πρέπει να γίνει συλλογική δουλειά και αυτό το προϊόν που θα βγει προς τα έξω να είναι εξαιρετικό, να υπάρχει έλεγχο σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Και όπως άκουσα προηγουμένως που είπε πολύ σωστά και ο κύριος Κανάκης, να μην το βρίσκουμε στην Αμερική να τυποποιείται, που να μην έχει καμία σχέση με το ΠΟΠ Μεσσηνίας, με το ΠΟΠ Καλαμάτα. Αυτή λοιπόν η ιστορία θέλει πάρα πολύ δουλειά, θέλει οργάνωση, θέλει πιστοποιητικούς οργανισμούς πραγματικούς, θέλει επαγγελματική αντιμετώπιση, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια περαιτέρω υπεραξία για τον παραγωγό που αυτή τη στιγμή υποφέρει και για το ελαιοτριβείο που και αυτό αυτή τη στιγμή υποφέρει. Να ρωτήσω τώρα κάτι έτσι κλείνοντας, γιατί είδαμε πριν από λίγο τον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, τον κύριο Παναγιώτη Αλευρά, να μιλάει και να καταγγέλει ένα σημαντικό ζήτημα εις σποροδιαφυγής όσον αφορά την δακοκτονία. Ναι. Στη δακοκτονία, σαν δακοκτονία, εμπλέκονται σε εισαγωγικά τα ελαιοτριβεία. Τι ακριβώς σημαίνει? Ακούστε να δείτε. Σε περιοχές όπου γίνεται δακοκτονία από την ομαρχία, οφείλει το ελαιοτριβείο να εισπράξει το 2% σε ελαιόλαδο ή σε χρήμα 0,30 το κιλό, 30 λεπτά το κιλό, και να το αποδώσει εν συνεχεία στις ΔΟΗ, και αυτό θα πάει με τη σειρά του στις νομαρχίες. Αυτό είναι το τυπικό.
Από εκεί και πέρα, εάν υπάρχει σφοροδιαφυγή και πού υπάρχει, εγώ δεν το γνωρίζω. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω, ότι σαν Πανεπιστημιακό Σύνδεσμο Ελαιοτριβίων, έχουμε ζητήσει να μην είμαστε εις πράκτορες εμείς της δακοκτονίας, διότι ούτε την παροχή υπηρεσιών κάνουμε εμείς, δηλαδή εμείς δεν ρεντάμε, η νομαρχία ρεντάει. Οπότε αν κακώς εμείς το εισπράττουμε, έχουμε επανειλημμένως ασχοληθεί με τα Υπουργεία ότι κακώς εμείς το εισπράττουμε, μέχρι στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχουν φτάσει από κάποιους συλλόγους της Κρήτης υποθέσεις αυτές, ώστε να μην εισπράττεται από το Ελαιοτριβείο. Και διάβασα σε μια πολύ μεγάλη κυκλοφορία σε την Αγία Εφημερίδα ότι όλοι αυτοί οι φόροι υπέρ τρίτων θα καταργηθούν. Παρανόμως εισπράττεται από το Ελαιοτριβείο, θα έπρεπε η ίδια παραγωγή να το αποδίδουν στην Ομαρχία. Κακώς είχε εμπλακεί το Ελαιοτριβείο σε αυτή την ιστορία, όμως από τη στιγμή που μας έχει επιβληθεί, εμείς αυτό που οφείλουμε να κάνουμε, αυτό που εισπράττουμε να το αποδίδουμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά, γεια σας. Πάμε στα θέματα του πολιτισμού και στην ξεχωριστή έκθεση που εγκαινιάστηκε χθες. Σε μία αναφορά στο οικαστικό εργαστήριο του Δήμου Καλαμάτας, με την έκθεση να έχει τίτλο Εργαστήριο Ονείρων. Εργαστήριο Ονείρων ήταν ο τίτλος της έκθεσης οικαστικών έργων, της οποίας τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν χθες στο χώρο του οικαστικού εργαστηρίου της κοινοφελούς επιχείρησης Φάρης του Δήμου Καλαμάτας. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλλιτέχνες, καλώς ήρθατε στα εγκαίνια της έκθεσης, της 26ης έκθεσης του Οικαστικού Εργαστηρίου με θέμα, με τίτλο η έκθεση αυτή, Εργαστήριο Ονείρων. Για μας είναι πολύ σημαντικό στους σπουδαστές μας να τους προτρέπουμε, πνευματικά να τους προτρέπουμε να αναζητήσουν αυτό που ονομάζεται ποιητικά όνειρο, αυτό που ονομάζεται επιστημονικά ασυνείδητο και αυτό που ονομάζει ο ελληνικός πολιτισμός μας ψυχή. Για μας το να δημιουργούνται έργα όταν κάποιος έχει πλησιάσει αυτό το χώρο είναι η πεμπτουσία της τέχνης και ειδικά της εικαστικής τέχνης. Στην έκθεση εκτέθηκαν έργα ζωγραφικής, κεραμικής, αγιογραφίας, ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου, αλλά και κατασκευές από όλα τα τμήματα των σπουδαστών του Οικαστικού Εργαστηρίου της Φάρης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκθεση σηματοδότησε το τέλος των μαθημάτων για αυτή τη σχολική χρονιά. Μια χρονιά που δημιουργήθηκαν εξαιρετικά καλλιτεχνικά έργα με εικαστική δύναμη και ιδιαίτερη δημιουργική φαντασία από τις εκατοντάδες των σπουδαστών. Να σας συγχαρώ πρώτα απ' όλα και να σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, σε αυτή τη δύσκολη εποχή, προσφέρετε την παιδεία, την πολιτιστική στα παιδιά σας. Να ευχαριστήσω το εκπαιδευτικό προσωπικό και το διευθυντή για τον αγώνα τον οποίο κάνουν και τα αποτελέσματα τα οποία έχουν. Ιδιαίτερα τον Τάκητο Λαμπρινίδη, ο οποίος είναι σύμβουλος στα εικαστικά ζητήματα του Δήμου και δίνει το καλύτερο εαυτό και τις πολλές γνώσεις του και τη μεγάλη εμπειρία του στα γενικότερα θέματα τα οποία αφορούν στην αισθητική στην πόλη. Σε αυτή τη δύσκολη εποχή γίνεται πολύ μεγάλος αγώνας να κρατήσουμε όρθιο τον πολιτισμό επιχορήγης. Παρόλα αυτά, την κρίση δεν μπορεί να την αντιμετωπίσουμε με τίποτα άλλο παρά μόνο με την πολιτιστική δημιουργία, με τον κόσμο των ονείρων, με τον κόσμο, με τη μέγιστη δημιουργία που είναι η καλλιτεχνική, γιατί είναι η αντίσταση του ανθρώπου απέναντι στη φθορά και απέναντι στον χρόνο. Το δημόσιο παγώνει τις οφειλές του. Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι με τα χρήματα, αυτές είναι άλλωστε και οι δυσκολίες, θα καλυφθούν μόνο μισθοί και συντάξεις και δεν θα γίνονται επιστροφές φόρων. Πληρωμές και επιστροφές φόρου, τέλος. Παιδιά μου, εκεί που έχουμε καταντήσει και εκεί που έχουμε φτάσει, ο Θεός θα βάλει το χέρι του. Στο σημείο γιατί όλοι οι πολιτικοί είναι απατεώνες. Όλοι, μηδενός εξαιρουμένο, όλα τα κόμματα έχουν άλλος μεγάλη ευθύνη, άλλος μικρότερη ευθύνη. Ακόμα και αυτοί οι ελάχιστοι οι οποίοι δικαιούνται επιστροφές φόρου δεν θα τον λάβουν μέχρι νεοτέρας, καθώς το ταμείο είναι ήδη μείον και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τους μισθούς και τις συντάξεις. Εδώ να λέμε μακάρι να παίρνουμε και αυτά, να τα παίρνουμε και αυτά που παίρνουμε μέχρι τώρα. Εδώ θα τα κάνουν σε λίγο καιρό, θα έχουμε... Άμα δεν δώσουν, τουλάχιστον αν παίρνουμε, εντάξει.
Αλλά αν δεν παίρνουμε τίποτε, τι θα δίνουμε? Το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών έδωσε εντολή για πάγωμα πληρωμών σε όλα τα επίπεδα. Εκτός βέβαια από εκείνα που αφορούν στους μισθούς και τις συντάξεις που μέχρι και την τελευταία στιγμή θα γίνονται κανονικά. Εμείς οι φτωχοί θα πεθάνουμε όπως μας καταντήσανε οπουδήποτε. Μόνο για το 10% είναι του ελληνικού λαού. Οι υπόλοιποι υποφέρουμε, οι υπόλοιποι πεινάμε. Δεν έχουμε να πάρουμε τα φαρμακά μας. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Όπως πάει να μας αφήκουν να πεθάνουμε. Δεν τρέχει τίποτα για δάψους. Που έτσι αλλήμουν από εμάς, τους φτωχούς. Εδώ παίρνω μια συνταξούλα και δεν μου φτάνουν για τα φάρμακα. Και όλα αυτά τη στιγμή που οι πολίτες έχουν στεγνώσει οικονομικά και περιμένουν έστω και αυτά τα λίγα χρήματα προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους. Γιατί τα φάγανε, πήραν ομόλογα, κουρέψαν τα ομόλογα και ξεμείναμε εμείς μετά. Άμα δώσουν οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι λεφτά, θα τα φέρουμε βόλτα. Άμα δεν μας δώσουν, θα πεθάρουμε στην ψάθα. Τη στιγμή που μπήκε η Κύπρος, η πιο πλούσια χώρα, με 1 εκατομμύριο ανθρώπους, την έβαλε η Μέρκελ μέσα, περιμένετε να ζήσει η Ελλάδα? Απλά πράγματα. Να σταματήσουν να μην παίρνουν οι βουλευτές και οι υπουργοί τα λεφτά και να τα δώσουν στα φάρμακα που πεθαίνει ο κόσμος. Οι βουλευτές τα βάζουν στην τσέπη όμως. Δεν είπε κανείς ότι δεν τα παίρνω σήμερα για να τα πληρώσω. Ξέρεις, η οικογένειά τους θέλουν να είναι κύριοι, μάγκες. Είναι αυτό. Οι άλλες πεθάνουν. Αυτό. Ενδεικτικό του τι συμβαίνει είναι το γεγονός ότι το 1 δισεκατομμύριο της προηγούμενης δόσης του δανείου, τα χρήματα που είχαν δεσμευτεί αρχικά και τώρα εκταμιεύονται, δεν θα μπουν στα κρατικά ταμεία. Για την ακρίβεια, 900 εκατομμύρια θα πάνε για την συμμετοχή της χώρας μας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, ενώ μόλις 100 εκατομμύρια ευρώ θα καταλήξουν στην Ελλάδα. Στην υποστήριξη του παιδιού και της οικογένειας που σήμερα περνούν δύσκολες ημέρες, συμβάλλει το δίκτυο που έχει αναπτυχθεί σε επίπεδο μεσαινίας. Η Ολομέλεια, το οποίο συνεδρίασε χθες, με αρκετά ζητήματα να εξετάζονται. Η γενικότερη κρίση φαίνεται να έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στην οικογένεια και τα μέλη της. Όλα αυτά συζητήθηκαν στη δεύτερη Ολομέλεια του Δικτύου Υποστήριξης για το Παιδί και την Οικογένεια Μεσσηνίας, όπου αναζητήθηκαν συλλογικοί τρόποι υποστήριξης. Σε αυτό το δίκτυο συμμετέχουν γύρω στους 30 φορείς από όλη τη Μεσσηνία και οι 5 δήμοι και φορείς που ασχολούνται αποκλειστικά με το παιδί και την οικογένεια. Στην Ολομέλεια συμμετέχουμε κάθε 2 μήνες, συζητάμε θέματα πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε την οικογένεια και το παιδί, πώς μεταξύ μας να βοηθηθούμε και να στηριχτούμε μέσα από επιμορφωτικά σεμινάρια για να βοηθηθούμε όλοι για το σκοπό στον οποίο δουλεύω κάθε φορέα χωριστά. Στην παραλία της Καλαμάτας τοποθετήθηκαν σήμερα γαλάζιες σημαίες. Βέβαια, χρειάζεται μια συνολική προσπάθεια για να παραμείνουν οι παραλίες καθαρές. Το ζήτημα είναι φυσικά να μέχρι να δούμε το ρεπορτάζ ότι είναι αρκετά εκείνα που πρέπει να γίνουν και αφορούν και την εύκολη πρόσβαση. Τοποθετήθηκαν και για το 2012 οι γαλάζιες σημαίες στις παραλίες μας, στην παραλία της Ανάστασης και στην παραλία της Γαλάζιας Σημαίας. Όπως γνωρίζετε, η γαλάζια σημαία αποτελεί διεθνές σύμβολο προστασίας της φύσης και φυσικά για να την λάβει κάποια παραλία δεν απαιτείται μόνο να διασφαλίσετε η καθαρότητα των νερών, αλλά πρέπει να τηρούνται άλλα 31 πολύ αυστηρά κριτήρια. Θεωρήσαμε φέτος ότι δεδομένης και της κρίσης η οποία υπάρχει στο τουρισμό, ότι υπάρχει ένας λόγος παραπάνω να μπούμε στη διαδικασία αξιολόγησης προκειμένου να πάρουμε γαλάζια σημαίες. Τα καταφέραμε, δεδομένου ότι οι παραλίες μας είναι άψογες και από άποψη καθαρότητας νερών και από άποψη οργάνωσης, προστασίας των λουμένων. Ήδη είναι παγωσώστες, όπως έχετε δει, είναι τοποθετημένοι στους πύργους και προσέχουν για την ασφάλεια των λουμένων. Παράλληλα, θα ήθελα να πω ότι η ύπαρξη γαλάζιας σημαίας αποτελεί πολύ σημαντικό κριτήριο για τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία, τα οποία για να προτείνουν μία παραλία θα πρέπει, και μία περιοχή θα πρέπει οπωσδήποτε να τηρείται και να υπάρχει γαλάζια σημαία. Ευχόμαστε στους επαγγελματίες η τουριστική σεζόν να πάει καλύτερα από εδώ και πέρα. Καλό καλοκαίρι και καλά μπάνια σε όλους. Από σήμερα ανεμίζουν στην Καλαμάτα, στην παραλία της Ανάστασης και στην παραλία της Μικρής Μαντίνιας οι γαλάζιες σημαίες. Θα ήθελα να σταθώ στο εξής σημείο. Είναι πολύ σημαντικό να φροντίζουμε την παραλία σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.
σε κάθε μια από τις περιοχές που είναι οι γαλάζιες σημαίες υπάρχει μια ράμπα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Παρακαλώ όλους τους καλαματιανούς και τους επισκέπτες μας να σέβονται αυτό το πράγμα. Όλοι έχουν δικαίωμα στη θάλασσα, όλοι έχουν δικαίωμα στο μπάνιο, όλοι έχουν δικαίωμα στην παραλία. Να φροντίζουμε να μην παρκάρουμε μπροστά τα αυτοκίνητά μας, ώστε να δώσουμε και σε αυτούς τους ανθρώπους τη δυνατότητα να έχουν εύκολη πρόσβαση προς την παραλία. Το μεγάλο μας προσόν είναι η θάλασσα. Η θάλασσα και η παραλία. Πρέπει να κάνουμε τα δύνατα δυνατά, κυρίως εμείς οι Καλαματιανοί, ώστε να κρατήσουμε αυτή την εικόνα σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Την καθαρή εικόνα της παραλίας. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να πάμε σε μια παραλία, να θέλουμε να χαρούμε τον μπάνιο και να βλέπουμε ένα σωρό σκουπίδια δίπλα. Στο χέρι λοιπόν όλων μας είναι να αναβαθμίσουμε την περιοχή μας, να ευχαριστήσουμε τους εαυτούς μας πρώτα και τους επισκέπτες μας, κρατώντας την πόλη μας, την παραλία μας καθαρή. Αρκετές, όπως είδαμε και στις πανελλήνιες εξετάσεις, ήταν οι πρωτείες των μεσαίων μαθητών. Σημαντικές επιτυχίες κατέγραψαν μάλιστα και οι μαθητές του Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης Βασίλης Δικαιουλάκος στους πανελλήνιους διαγωνισμούς φυσικής και χημίας. Το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Βασίλης Δικαιουλάκος συγχαίρει τους μαθητές του, τον Αθηναίο Αθηνάδη Ελευθέρω του Νικολάου της Α' Λυκείου του Μουσικού Λυκείου Καλαμάτας και τη Γιαννοπούλου Ελένη του Κωνσταντίνου της Β' Λυκείου του Τέρατου Γενικού Καλαμάτας για τη σημαντική επιτυχία του στον 22ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής 2012. Να σημειωθεί ότι η Γιαννοπούλου Ελένη είναι η μοναδική μαθήτρια της Β' Λυκείου που διακρίθηκε στο διαγωνισμό από τον Ομό Μεσσηνίας. Το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Βασίλης Δικαιουλάκος ενθαρρύνει τους μαθητές του να συμμετέχουν στους πανελλήνιους διαγωνισμούς φυσικής, χημίας, βιολογίας και μαθηματικών, υποστηρίζοντάς τους με εκπαιδευτικό υλικό και επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Μέρος του υλικού, όπως και άλλες πληροφορίες, βρίσκονται στην ιστοσελίδα του φροντιστηρίου www.dikeoulakos.gr. Η 43η Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής θα διεξαχθεί φέτος από 15 έως 24 Ιουλίου στην Ταλίνα, Εσθονία. Προαναγγέλλεται η διοργάνωση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής 2013 για τους μαθητές της 1ης, 2ης και 3ης ηλικίου, καθώς και η διοργάνωση για πρώτη φορά Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φυσικής 2013 για τους μαθητές της 5ης και 6ης Δημοτικού, οι οποίοι θα διενεργούνται κάθε χρόνο από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και την Επιστημονική Ευθύνη του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Βασίλης Δικαιουλάκος συγχαίρει τη μαθήτρια Ελένη Γιαννοπούλου του Κωνσταντίνου, μαθήτρια της 2ης ηλικίου του Τέρατου Γενικού Καλαμάτας, για τη σημαντική επιτυχία της στον 26ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Χημίας 2012, στον οποίο έλαβε την 25η θέση πανελλαδικά με βαθμολογία 68%. Ο πρώτος επιτυχών είχε βαθμολογία 88%. Ο 26ος Πανελλήνιος Μαθηματικός Διαγωνισμός Χημίας διενεργήθηκε σε 70 εξεταστικά κέντρα σε όλη την επικράτεια. Από τους μαθητές που πρότευσαν στο διαγωνισμό θα επιλεγούν οι μαθητές οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην 44η Ολυμπιάδα Χημίας που θα διεξαχθεί στη Βοστόνη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος περισσότεροι από 1.400 μαθητές και μαθήτρες της 2ης και Γ' Λυκείου. Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από την Ένωση Ελλήνων Χημικών υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Διαβίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και σημειώθηκε μεγάλη επιτυχία στη συμμετοχή του και στην αρτιότητα της οργάνωσής του. Νέα διανομή αγροτικών προϊόντων χωρίς μεσάζοντες θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες στη Δυτική Ελλάδα. Θα διατεθούν πατάτες, φρούτα και ζυμαρικά σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι διαδικασίες για νέα διανομή προϊόντων χωρίς μεσάζοντες. Πραγματικά οι συμπολίτες μας στην πρώτη διανομή αγκάλιασαν την εθελοντική πρωτοβουλία την οποία αναλάβαμε και αυτό μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε και να κάνουμε θεσμό την πρωτοβουλία αυτή έτσι ώστε να είναι μόνιμο χαρακτήρα και όχι περιστασιακό. Σήμερα ανακοινώσαμε την λίστα με τα προϊόντα τα οποία διαθέτουμε. Συνολικά διατίθεται 18 προϊόντα στους συμπολίτες μας από παραγωγούς επιτοπλίστων της περιοχής μας και σε τιμές οι οποίες βρίσκονται στο 1 τέταρτο και στο 1 πέμπτο από την αντίστοιχη τιμή που βρίσκουμε τα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Οι πατρινοί θα έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές. Ο κόσμος έχει ανάγκη να προμηθευτεί φθηνά προϊόντα. Πλέον το πορτοφόλι και η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών έχει ελαχιστοποιηθεί.
και υπάρχει αναγκαιότητα να βρίσκουν, να υπάρχει δυνατότητα να βρίσκουν προϊόντα χωρίς καπέλα μέσα ζώντων, όπως μέχρι και αυτή τη στιγμή υπάρχουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ήδη έχουν ξεκινήσει παραγγελίες προϊόντων, ενώ σημαντική είναι και η παρουσία εθελοντών. Από σήμερα θα μπορούν να μπαίνουν μέσα στο site του Εργασία News και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την φόρμα παραγγελίας. Και από την Δευτέρα εθελοντές τόσο της ομάδας Ε του Δήμου Πατρέων όσο και της πρωτοβουλίας μας της Αγρότικα Free Product Zone που είναι η ζώνη ελεύθερης διάθεσης αγροτικών προϊόντων θα βρίσκονται στον πεζόδρομο της Αγίου της Ρήγα Φεραίου και στην πλατεία Γεωργίου με βάρδιες και θα δέχονται φόρμες παραγγελίας συμπολιτών μας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Όλοι όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.